Στις 7.30 λοιπόν έγινε μία έκρηξη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε κατάστημα με φιάλιση υγραερίου εδώ στην Οδό Δημοκρατία, συγκεκριμένα στον αριθμό 82. Στις 7.30 λοιπόν το πρωί σε έναν δρόμο που σήμερα Παρασκευή έχει λαϊκή αγορά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαμε και δύο τραυματίες, συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Τι λες τώρα, η εικόνα εκεί πέρα είναι... Καθώς και έναν είχε στήσει τον πάγκο του μπροστά. Εδώ πέρα έναν παραγωγό της λαϊκής αγοράς. Μπορείτε να δείτε ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και στο κατάστημα που έγινε η έκρηξη, αλλά και στους πάγκους που ήταν στημένοι. Συγγνώμη, αυτό που βλέπουμε εκεί που εστιάζει τώρα η κάμερα, Ήρα, αυτό ήταν πάγκος της λαϊκής, ο οποίος ήταν μπροστά από την πόρτα της αποθήκης του καταστήματος με τις φιάλες. Σωστά? Αυτό έχει γίνει εκεί. Ακριβώς ήταν εκεί πέρα μπροστά στημένος ο πάγκος της λαϊκής. Μπορείτε να δείτε ότι έχει φύγει μέχρι και η πόρτα από την θέση, η πόρτα της εισόδου της κατοικίας, καθώς υπάρχει και ένα σπίτι στον πρώτο όροφο. Μπορείτε να δείτε ότι ο δρόμος έχει γεμίσει τόσο από σπασμένα γυαλιά. Είναι παντού όπου πατάμε αυτή τη στιγμή. Πατάμε πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Μπορείτε να δείτε και τις φιάλες των υγραερίων, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί εξωτερικά. Βλέπετε και εδώ πέρα τα τρόφιμα, τα φρούτα και τα λαχανικά των παραγωγών. Μπορείτε να δείτε ότι η ζημιά που έχει γίνει ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Φοβερή. Πες μας για τους τραυματίες και σε τι κατάσταση βρίσκονται, Ήρα. Έχουν γίνει γνωστοί δύο τραυματισμοί του ιδιοκτήτη της... του καταστήματος, καθώς και του έμπορου, ο οποίος είχε στήσει τον πάγκο του μπροστά από το κατάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Πάντως, τους έχει παραλάβει το ασθενοφόρο και οδηγούνται στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται, πληροφορίες, τις οποίες βλέπω και εγώ, φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν μέσα στο κατάστημα την ώρα της έκρηξης, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πληροφορία δεν θα επιβεβαιωθεί. Ελαφρύτερα τραυματίας, σαν από θαύμα, από ό,τι βλέπουμε από την κατάσταση εκεί πέρα, είναι ο άνθρωπος που ήταν στον πάγκο της λαϊκής. Μας ακούς, Ήρα? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, εμείς είδαμε τις εικόνες, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες η Ήρα Ορτάνη για αυτή την έκρηξη, φίλες και φίλοι, που είχαμε στο Αιγάλεο με δύο τραυματίες. Το κακό είναι ότι εκείνη την ώρα υπήρχε και η λαϊκή αγορά με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε λοιπόν πέρα από τους δύο τραυματίες να είχαμε πολύ πολύ περισσότερους.